Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχω δύο επιστολέ σήμερα από δύο γυναίκε, οι οποίε είναι και οι δύο έτσι πολύ δυνατέ επιστολέ. Θα χρησιμοποιούσα τον όρο heartbreaking, σου σπάνε την καρδιά δηλαδή, και πάω κατευθείαν στο να τι διαβάσω. Η πρώτη φίλη γράφει. Καλησπέρα και συγγνώμη για την ενόχληση. Ελπίζω να είστε καλά. Σας παρακολουθώ εδώ και πέντε χρόνια Κάθε μέρα βλέπω τα βίντεό σας, κάποια τα ξαναβλέπω για να τα εμπεδώσει. Έχω βρει πολλές φορές παρηγοριά και βοήθεια στα λόγια σας. Δυστυχώς όμως τώρα περνάω μια μεγάλη δυσκολία και θέλω τη βοήθειά σας. Είμαι 36 ετών, ελεύθερη, είναι κοπέλα που γράφει, γυναίκα. Κάνω μια δουλειά που μου αρέσει και είμαι καλή σε αυτήν. Μπράβο αγαπή μου. Συνειδητά πριν από λίγο διάστημα αποφάσισα να ξεκινήσω διαδικασία για να κάνω παιδί μόνιμο, καθώς έχω τη στήριξη του γονιού μου στην απόφασή μου, αλλά και έναν μισθό που μου το επιστρέπει. Δυστυχώ, όμως, τα σχέδιά μου δεν βγήκαν όπως τα ήθελα. Δεν μου βγήκαν όπως τα ήθελα. Στις εξετάσεις που έκανα, φάνηκε ότι η ενδομητρίωση που είχα παλιά είχε επιστρέψει και μάλιστα χειρότερη. Χειρότερα. Η διάγνωση είναι υποψία αντοβάθυπη ηλική ενδομητρίωση, αυτό σημαίνει ένα δύσκολο χειρουργείο γιατί πρέπει να διατηρηθούν ανέπαφα τα νεύρα της πιέλου. Η πρόταση του γιατρού ήταν χειρουργείο άμεσο και πριν από αυτό κατάψυξε ο αερίο. Δυστυχώς όμως οι ελπίδες δεν είναι πολλές. Σας το λέω ειλικρινά, δεν με νοιάζει να μείνω έγκυος. Δεν πιστεύω ότι η μάνα είναι αυτή που γεννάει, αλλά πονάει πολύ να μην έχεις επιλογή. Συνάντησα τις προάλλες μια παλιά μου συμφοιτήτρια και με ρώτησε αν έχω παιδιά. Ένιωσα έναν κόμπο στο στομάχι. Κάποιες φορές κατηγορώ εμένα, άλλες φορές το Θεό. Δεν πιστεύω ότι ο μόνος σκοπός της ζωής μας είναι να κάνουμε παιδιά, αλλά γιατί νιώθω ένα τεράστιο κενό. Είναι το κοινωνικό κατεστημένο? Είναι το ένστικτο? Κάπου είχα ακούσει ότι η μητρότητα μοιάζει με δίψα. Ελπίζω να μην σα κούρασα, σα τα είπα όλα. Υπάρχει χώρο για τι υπογόνιμε γυναίκε στον κόσμο μα, άραγε. Προσπαθώ να διαχειριστώ με ψυχραιμία την κατάσταση, αλλά δεν σας κρύβω ότι αναρωτιέμαι πώς θα είναι η ζωή μου μετά από το χειρουργείο, σε ένα κόσμο γεμάτο καρότσια και φουσκωμένες κοιλιέ και ανθρώπους που σε κοιτάνε με λύπη. Δεν θέλω να είμαι μυρολάτρης, δεν θέλω να είμαι μίζερη. Προσπαθώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου να σκεφτώ λογικά. Υπάρχει χώρος για τις υπογόνιμες γυναίκες στον κόσμο μας, άραγε. Μια άλλη φίλη τώρα. Την ίδια μέρα μου στέλνει. Καλησπέρα. Θα ήθελα την άποψή σας σε κάτι. Εχθές έμαθα ότι μπήκα στην εμμηνόπαυση. Είμαι 45 χρόνων χωρίς να έχω κάνει παιδί. Η ψυχολογία μου είναι χάλια. Είναι σαν να έχω τελειώσει σαν γυναίκα. Πηγαίνω σε ψυχολόγο για να βρω δύναμη να ισορροπήσω, αλλά τελικά δεν με έχει βοηθήσει και πολύ. Τι θα μπορούσα να κάνω να βοηθηθώ. Νιώθω τόσο εγκλωβισμένη. ρώτησα την κοπέλα αν ήθελε να κάνει παιδί και λέει ναι θα ήθελα με τον κατάλληλο σύντροφο που όμως δεν είχα ποτέ κατάλληλο σύντροφο για τη δημιουργία οικογένειας. Άρα τώρα ερχόμαστε μπροστά σε μία συνθήκη που ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις και για τις δύο γυναίκες. Η μία γυναίκα είναι 36 ετών α, και ήδη έχει πάρει την απόφαση να κάνει παιδί μόνη της. Η άλλη είναι 45 ετών και είναι ξεκάθαρο ότι έχει αποφασίσει ότι αν δεν έχει τον κατάλληλο σύντροφο δεν θα κάνει παιδί αλλά τη, στη μία γυναίκα η εντοβάθη πιελική ενδομητρίωση, η υποψία της σοβαρής κατάστασης ενδομητρίωσης και το σοβαρό χειρουργείο στο οποίο θα μπει, μειώνουν δραματικά τις πιθανότητες για να κάνει μόνη της παιδί. Και η άλλη γυναίκα, επειδή έχει μάθει ότι έχει μπει στην εμμηνόπαυση και εφόσον η απόφασή και η οπτική της που είναι απολύτω σεβαστή, είναι ότι δεν θα έκανε μόνη τη παιδί, θα έκανε μόνο με έναν κατάλληλο σύντροφο. Το γεγονό ότι μπαίνει στην εμμηνόπαυση σημαίνει για αυτήν ότι φεύγει αυτή η πιθανότητα από το τραπέζι και νιώθει, όπω λέει, κυριολεκτικά, σαν να έχει τελειώσει σαν γυναίκα. Εδώ να πούμε ότι η σύγχρονη επιστήμη τη ιατρική, τη γυναικολογία και τη μευτική έχει φτάσει σε σημεία που μια γυναίκα που βρίσκεται στην αρχή της αιμινόπαυσης θα μπορούσε μέσω υποβοηθούμενης γονιμότητας δηλαδή μέσω ορμονοθεραπείων και εξωσωματικής γονιμοποίησης να κάνει παιδί. Επίσης υπάρχουν λύσεις... Όπω για την φίλη την πρώτη που το email, Εάν δεν μπορέσει ήδη να κυοφορήσει το παιδί, το παιδί να κυοφορηθεί με δικό τη σοάριο από παρένθετη μητέρα. Υπάρχουν λύσει για αυτούς που θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν παιδί. Ε, όμως Όμω δεν πάβει να είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που θέτουν και οι δύο φίλε. Η μία που λέει ότι νιώθει εγκλωβισμένη, έχει χάλια ψυχολογία και είναι σαν να έχει τελειώσει σαν γυναίκα που στα 45 της έμαθε ότι μπήκε στην μηνόπαυση και άλλη που λέει ότι ε, ζει σε έναν κόσμο στον οποίο βλέπει παντού καρότσια και φουσκωμένες κοιλιές και πού είναι λέει η δικιά της θέση σε αυτόν τον κόσμο που τη ρωτάνε εσύ αν θα κάνεις παιδί πότε θα κάνεις παιδί ε, και λοιπά και λοιπά. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Τώρα, όσον αφορά στο βιολογικό ρολόι, σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβάσω ξανά ένα πολύ ωραίο και εύστοχο σχόλιο που είχε κάνει η χρήστης Ζάξ Αλεξάνδερ κάτω από ένα βίντεο πριν 6 μήνες για το βιολογικό ρολόι. Λέει η είναι μικρό το ποσοστό των γυναικών που έφερε στον κόσμο παιδιά, επειδή συνειδητά το ήθελε, επειδή το ένιωσε, επειδή της άγγιξε, όχι, όχι φυσικά επειδή χτύπησε κάποιο ρολόι. Μιλάει τώρα για το βιολογικό ρολόι. Κανένα ρολόι δεν χτυπά, παρά μόνο τα ξυπνητήρια, ούτε υφίσταται το λεγόμενο βιολογικό ρολόι και θα το αποδείξω. Λέει. Αυτός ο αντιπιστημονικός όρος, δηλαδή ο όρος βιολογικό ρολόι, συναντάται πρώτη φορά στη Washington Post, την εφημερίδα Washington Post, το 1978 από τον Ρίτσαρντ Κοχέν, ο οποίος δεν έφερε καμιά επιστημονική ιδιότητα ώστε να μπορεί να εντρυφήσει πάνω, σε θέμα, πάνω στο θέμα, το οποίο θέμα βιολογικό ρολόι ήταν από τόσο της συντριτικής φαντασίας του, όσο και της κοινωνίας των στερεοτύπων σε μια εποχή που οι γυναίκες άρχισαν να αποκτούν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Έπαψαν να είναι η δούλα και κυρά του σπιτιού, το αντικείμενο του ανδρός, με μόνο σκοπό στη ζωή της, το ρόλο της σύζυγου και το ρόλο της μητέρας. Πλέον άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην πανεπιστημιακή τους μόρφωση και στις θέσει εργασίας που μέχρι τότε καταλαμβάνονταν μόνο από άνδρες. Στο άρθρο αυτό... Ο, ο Κοχέν μίλησε για το βιολογικό ρολόι που όπως μας εξηγεί εδώ η Ζακ, η Ζακ ξεκάθαρα είναι ε, αποκύμα της φαντασίας του, δηλαδή δεν υπάρχει ως επιστημονικός όρος. Το άρθρο που δημοσίευσε αυτός είχε τίτλο «The clock is ticking for the career women» δηλαδή το ρολόι χτυπά για τις γυναίκες καριέρας και είχε στόχο να αναπτύξει τη θεωρία της σύνθετης γυναίκας. Ανέλυε πράγματα που όχι μόνο εγκλώβηζαν τη γυναίκα, αλλά τις δημιουργούσαν και μια ενοχή, μια άσχημη εικόνα. Δεν βρίσκω ολόκληρο το σχόλιο, γι' αυτό δυσκολεύομαι τη δημιουργήσαν και μια, την εικόνα ότι ο σκοπό τη γυναίκα είναι μόνο να αποκτήσει παιδιά. Ευτυχώ η επιστημονική κοινότητα δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Μέσω του Science Direct, το Science Direct είναι μια επιστημονική πλατφόρμα, μα εξήγησαν πω το διάσημο εντό αγωγικού βιολογικό ρολόι στην πραγματικότητα είναι το κυρκάδιο ρολόι, το οποίο πρώτο περιέγραψε ο Jean-Jacques Dortol de Meran το 1700 29, ο Φραντς Χαλμπεργκ το 1950, βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους τα φυτά, τα ζώα, τους μικροοργανισμούς. Είναι το ρολόι που αφορά τη ψυχοσωματική σου δράση σε όλα τα επίπεδα μέσα στον κύκλο της ημέρας σου. Γι' αυτό και το όνομα του προέρχεται, προέρχεται από το Circa Diem κυρκαδιανή ρυθμή. Αλλάζει με την ηλικία, ρυθμίζει το βάρος, επηρεάζεται από την αεπνία, ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Αφήστε λοιπόν τους μύθου λέει Jacques, στην άκρη. Και οι γυναίκες, ετεροφιλόφιλες, ομοφιλόφιλες, αμφιφιλόφιλες, τρανς γυναίκες, εστιάστε στο τι πραγματικά θέλετε εσείς, τι παρτιράει η πραγματική σα ταυτότητα και όχι η ψυχοπαθειολογία της κοινωνίας που σας εγκλωβίζει στα, πρέτη, στα πρέπει φτιάχνοντας καρικο, καρικατούρες του συστήματος μαριονέτες τη. Δηλαδή αυτό που είναι σημαντικό και διαβάσαμε εδώ στο... Στο, στο, σχόλιο της Ζάξ που έχω μοιραστεί μαζί σας είναι ότι δεν ισχύει ο όρος βιολογικό ρολόι επιστημονικά. Ότι δεν υπάρχει μέσα μας κάποιο βιολογικό ρολόι το οποίο χτυπά για να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε παιδιά. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι... Ε, Είναι ότι ε, η κοινωνία, τα κοινωνικά στερεότυπα, όπως σημείωσε έτσι πολύ εύστοχα και η πρώτη φίλη που έστειλε το mail, ε, δημιουργούν μια δίψα λέει. Κάπου είχα ακούσει ότι η μητρότητα μοιάζει με δίψα. Είναι μια α, επιθυμία τεχνητή αυτή. Δηλαδή έρχεται μέσα στο μυαλό μας η κατασκευή, η κοινωνική κατασκευή ότι οπωσδήποτε πρέπει η γυναίκα να γίνει μάνα και αν η γυναίκα δεν γίνει μάνα τότε δεν έχει νόημα η ζωή της στη γη. Εδώ θέλω να σας πω ότι δεν είμαι εναντίον της μητρότητος σε καμία περίπτωση και στηρίζω όλους τους τρόπους με τους οποίους μία γυναίκα μπορεί να γίνει μάνα είτε μέσω του να δημιουργήσει ένα δεσμό, ένα γάμο με έναν άνδρα και να αποφασίσουν να αποκτήσουν με βιολογικό τρόπο παιδιά είτε μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είτε μόνη τη, είτε σε σχέση με άνδρα ή με γυναίκα ή οτιδήποτε. Δεν είμαι εναντίον της μητρότητα. ούτε εναντίον της γονεϊκότητας. Θεωρώ όμως ότι είναι εξαιρετικά ταλαιπωρητικό το γεγονός ότι η κοινωνία μας θεωρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε όλες οι γυναίκες να γίνουν μάνες Και αυτή η επιβολή που γίνεται στις γυναίκες ότι άμα δεν είσαι μάνα δεν αξίζεις. Ότι είσαι λιγότερο γυναίκα. Αυτό μας έγραψε η φίλη ότι είναι 45 ότι θα ήθελε να κάνει παιδί μόνο αν είχε κάποιον κατάλληλο σύντροφο. Δεν βρέθηκε ο κατάλληλο σύντροφο μέχρι τώρα, άρα γι' αυτό δεν έχει κάνει και παιδί. Α, μαθαίνει ότι μπαίνει στην εμμηνόπαυση και νιώθει ότι δεν έχει καμία αξία, ότι έχει τελειώσει ω γυναίκα, επειδή λόγω τη εμμηνόπαυσης δεν θα μπορέσει με φυσικό τρόπο να αποκτήσει παιδί. Είναι ένα πένθο όντω. Και είναι ένα πένθο μια ματιωμένη προσδοκία η προσδοκία του να κάνουμε παιδιά που σημαίνει με βάση τα όσα μας έχει διδάξει pop κουλτούρα, η θρησκεία και η κοινωνία που ό,τι σημαίνει ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε από τι εκδόσει ψυχογειό το 2018 με τίτλο Χαρούμενη Μαμά, ίσον χαρούμενα παιδιά. Το βιβλίο εκείνο, όταν το είχα γράψει, ο τίτλο που είχα σκεφτεί αρχικά για το βιβλίο ήταν «Ποτέ δεν ήθελα να είμαι καλή μάνα». Και το βιβλίο εκείνο το έγραψα ακριβώς για να καταρρύψω αυτό το μύθο ότι η μητρότητα φέρνει την ευτυχία. Η μητρότητα δεν φέρνει την ευτυχία. Η μητρότητα φέρνει πολλές ευθύνε και πολλές δυσκολίες. Έχει ωραίες στιγμές η μητρότητα, αλλά υπερισχύουν οι ευθύνε, υπερισχύουν οι δυσκολίες η σκληρή δουλειά που πρέπει να κάνει κάποιος για να ανταποκριθεί σε αυτό τον πολύ δύσκολο ρόλο. Δεν είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε όλοι αυτό το ρόλο. Η μητρότητα δεν είναι πανάκια, με τον ίδιο τρόπο που και ο έρωτας δεν είναι πανάκια, αλλά ακόμη περισσότερο η μητρότητα δεν είναι πανάκια. Δηλαδή δεν μας επιλύνει τα προβλήματα μα η μητρότητα με το να γίνουμε μητέρες δεν επιλύονται με μαγικό τρόπο όλα μας τα προβλήματα, αντιθέτως η μητρότητα γεννά και άλλα προβλήματα από αυτά που είχαμε φανταστεί πως θα είχαμε. Ξαναλέω δεν είμαι εναντίον της μητρότητα, αλλά είμαι εναντίον του τρόπου με τον οποίο σκιαγραφείται η μητρότητα, ότι είναι κάτι εξαιρετικά ευχάριστο, εξαιρετικά ενθουσιώδες όπως παρουσιάζεται στις, στις διαφημίσεις με τα παιδικά είδη, τα είδη εγκυμοσύνης, μητρότητας κτλ. Αν μία γυναίκα είναι 100% συνειδητοποιημένη πως θέλει να λάβει το ρόλο της μητέρας, μπορεί κάλλιστα να γίνει μητέρα με άλλους τρόπους. Μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί, μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, μπορεί να μπει σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης για να αποκτήσει αυτό το παιδί. Υπάρχουν τρόποι σήμερα. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται έτσι πολύ να δουλέψουμε μέσα μας είναι πόσο είμαστε όντως μαριονέτσες του συστήματος όπως έγραψε στο σχόλιο η Ζάξ, Αυτό που είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε εμείς οι ίδιες οι γυναίκες σήμερα είναι κατά πόσο η επιθυμία για μητρότητα αποτελεί ξεκάθαρο δικό μας θέλω ή αν είναι μια επιθυμία ή μια προσδοκία που είναι επηρεασμένη από τα θέλω της κοινωνίας και από όσα μας έχουν διδάξει μεγαλώνοντας η αν μια επιθυμια η θρησκεία, η κοινωνία, η pop culture. Είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο να ανακαλύψει ποιο είναι το κάλεσμα του στη ζωή, πια είναι η κλίση του στη ζωή. Θεωρώ πως δεν είναι για όλες τις γυναίκες το κάλεσμα του στη ζωή ή η κλίση του στη ζωή η μητρότητα και είναι εντάξει να μην είναι η κλίση σου η μητρότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά ιδανικά, αξίες, στόχοι οράματα που μπορεί να είναι καλέσματα κλήσεις στις ζωές των γυναικών. Αυτό είναι ένα θέμα υπαρξιακής αναζήτησης του για ποιο λόγο γεννιόμαστε, για ποιο λόγο ζούμε τη ζωή μας, το οποίο φυσικά δεν πρόκειται να εξαντληθεί μέσα σε ένα βίντεο, ξέρω εγώ, 20-30 λεπτών. Και σίγουρα δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντήσει κανένας άλλος για μας από εμάς τους ίδιους. Αυτό που θέλω να πω στις δύο φίλες που μου έστειλαν την εμπειρία τους, την τραυματική, που μοιράστηκα μαζί, τους στο, μαζί μας τον πόνο που βιώνουν, την απογοήτευση που βιώνουν, την ματέωση που βιώνουν, είναι το εξής. Πρώτον, σα καταλαβαίνω. Σα κατανοώ νιώθω ότι βρίσκεστε σε ένα πολύ δύσκολο χώρο. Αν βρισκόμουν στη θέση σας, θα νιώθα εξίσου άσχημα. Ίσως και περισσότερο. Είναι ανθρώπινο να απογοητεύεσαι όταν μαθαίνεις ότι ενώ είχε επιθυμία να γίνει μάνα, στην περίπτωση μιλάω ειδικά τη δεύτερη τη κοπέλα, ότι βιολογικά αυτό πλέον δεν είναι εφικτό χωρί υποβοηθούμενη γονιμότητα. Και σίγουρα στην εποχή μα, όπω και πάντοτε, υπάρχουν και ζητήματα οικονομική φύσεω. Η πρώτη κοπέλα μα είπε ότι είναι 36 ετών, ότι έχει τη δουλειά τη, ότι έχει ένα μισθό, ότι οι γονεί τη τη στηρίζουν για να γίνει μητέρα. Η δεύτερη κοπέλα μπορεί να μην έχει αυτή την οικονομική ε, 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 ικανότητα να στηρίξει μόνη της τον ερχόμενο παιδιού στον κόσμο και το μεγάλο ενό παιδιού. Ε, και δεν είναι μόνο οικονομική ικανότητα, είναι και ενεργειακή ικανότητα. Γιατί ε, χρειάζονται πολλούς, πολλοί άνθρωποι να βοηθήσουν για ένα παιδί. It takes a village, learning English, to raise a child. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Αχ, μου, αχ, θέμον. Είναι, είναι, είναι φαινόμενα αυτά στην εποχή μας, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα και είναι και στενά χώρα. Γιατί, Γιατί ενώ έχουμε μεγαλώσει με όλα τα παραμύθια της λαϊκής κουλτούρας και της pop κουλτούρας, ενώ έχουμε μεγαλώσει με τις ταινίες του Hollywood από την εποχή του Baby Boom, το Baby Boom ήταν η γενιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που για μια δύο δεκαετίες περίπου Δόθηκε έμφαση στην Αμερική, στο δυτικό ο κόσμο, ο οποίο μέσω του κινηματογράφου, τη διαφήμιση τη λογοτεχνία κλπ. τη pop κουλτούρα μεταδόθηκε και σε όλο τον πλανήτη. Ότι η υπέρτατη ευτυχία για έναν άνθρωπο είναι να αποκτήσει παιδιά και να έχει αυτό που λένε το picket fence. Να έχει ένα σπίτι με ένα άσπρο φράχτη, να έχει μέσα τα παιδιά του, τα σκυλιά του, τα κοτοπουλά του, δεν ξέρω εγώ, τι, και ότι αυτό είναι ευτυχία. Ε, είναι στενάχωρο ότι ενώ έχουμε μεγαλώσει, έχουμε μεγαλώσει με προδιαγραφέ, έχοντα με στο μυαλό μα κάποιε προδιαγραφέ ότι έτσι πρέπει να είναι η ζωή μα και ότι αυτό σημαίνει επιτυχία, και είναι ιδιαίτερα στενάχωρο πιο το ότι όταν φτάσουμε τι προδιαγραφέ, πολλοί από εμά δυστυχώ αποκαλύπτουμε με μεγάλη ματέωση ότι αυτό δεν είναι η ευτυχία και κάποιοι άλλοι δεν φτάνουν τι προδιαγραφέ και πιστεύουν ότι δεν είναι ευτυχισμένοι επειδή δεν τι έχουν φτάσει. Πρόσφατα είχα γράψει, είχε γράψει μια κοπέλα ένα σχόλιο ότι εσεί εσείς τουλάχιστον, το, που οποίο είχε επαναλάβει πολλές φορές, εσείς τουλάχιστον κάνατε τους κύκλους σα εσείς τουλάχιστον μαντρευτήκατε, ενώ εμείς δεν κάναμε τα συμβατικά πράγματα, δεν μαντρευτήκαμε, δεν κάναμε παιδιά, δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Και δεν, δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό που έγραψε ότι μπορεί κάποιο να έχει κλείσει ένα κύκλο, Μπορεί κάποιο να έχει επιτελέσει μια κοινωνική επιταγή, μπορεί να έχει προβεί σε γάμο, μπορεί να έχει προβεί σε τεκνοποίηση, να έχει παντρευτεί, να έχει κάνει παιδιά, να έχει αποκτήσει χρήματα, να έχει αποκτήσει δόξα, δεν ξέρω τι άλλο και να μην είναι ευτυχισμένο. Και ήταν πολύ δύσκολο να κατανοηθεί αυτό το πράγμα και νομίζω από πολλού ανθρώπου όντω είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό γιατί σου λένε, με μεγάλη ευκολία σου λένε εσύ λες ότι δεν με νοιάζει γιατί το έχει κάνει εμεί που δεν το κάναμε και είναι κατανοητό και είναι δύσκολο, είναι όμως και ανελεύθερο δηλαδή οτιδήποτε μας κάνει να εξαρτούμε την ευτυχία μας, να εξαρτιόμαστε από πράγματα που δεν είναι στη, 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 στη βούληση μας, για παράδειγμα είναι στη βούληση τη δική μας αν το σώμα μας α, παρουσιάζει προβλήματα ενδομητρίωση και θα κάνουμε μια επέμβαση που μπορεί να μα αφήσει υπογόνιμε. Το επιλέγει πι, μια γυναίκα. Λέει, Γεια σα, εγώ τώρα θέλω να αποκτήσω ενδομητρίωση. Γεια σα, εγώ τώρα θέλω να είμαι υπογόνιμη. Γεια σα, εγώ τώρα θέλω να συναντώ μόνο ακατάλληλου ανθρώπου και επειδή είμαι υπεύθυνο άνθρωπο να μην παντρευτώ και να μην φέρω παιδιά στον κόσμο με ακατάλληλου ανθρώπου. Είναι συνειδητέ επιλογέ, όχι δεν είναι. Shit happens, life happens. Και η ζωή δεν είναι πάντα λαμπρή και η ζωή δεν είναι πάντα α, α, εορταστική και η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως λένε τα παραμύθια και όπως λένε οι αστικοί μύθοι και οι, ξέρω οι pop μύθοι. Και εδώ έρχεται η δουλειά με τον εαυτό μας. Εδώ έρχεται η πνευματικότητα η οποία έχει το τρίπτυχο. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός αγώνας. Χρειάζεται προσωπικός αγώνας ενώ γύριζα αυτό το βίντεο, πάτησα το πώ, δεν το σταμάτησα και έκανα μια διαδικτυακή συνεδρία με την ψυχολόγο μου. Και σε κάποια φάση μου λέει ε, πώ το δουλεύει το κομμάτι της μοναξιά. Τη λέω: Κοίταξε, όταν με πιάνει η μοναξιά, παίζω στο μυαλό μου μια ταινία από όλε τι δύσκολε φάσει που είχε η φάση μου η προηγούμενη, με την παλιά κυβέρνηση, ξέρετε ο καιρό στο κανάλι, και ε, έρχομαι στα ίσα μου και λέω με μια χαρά και μόνη. Ή την παλεύω με το σκυλάκι μου. Ε, νομίζω ότι το κομμάτι της συνδεσιμότητας με τους άλλους ανθρώπους ε, δεν περνάει πάντοτε από τα δικά μας χέρια. Το κομμάτι της εκπλήρωσης κάποιων ιδανικών ή επιθυμιών πάλι δεν περνάει από τα δικά μας χέρια πάντα. Εντάξει, μπορεί μια κοπέλα να πει ότι εγώ ναι, θα πάω, θα πληρώσω και θα μπω σε διαδικασία εξωσωματική με δότη και θα κάνω παιδί μόνη Πάλι έχει και αυτό τι δυσκολίε του. Δεν είμαι εναντίον ούτε υπέρ. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται ενημερωμένε επιλογέ από τι γυναίκε, να ξέρουν ακριβώ τι του περιμένει, για όσε δεν είστε μαμάδε, αλλά θα θέλατε να πάρετε μια γεύση, σα συστήνω το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, το οποίο έχει μέσα πολλέ δυσκολίε τη μητρότητα. Ξαναλέω, η μητρότητα είναι ένα δύσκολο δρόμο, δεν είναι εύκολο δρόμο. Ε, Χωρί να αποτρέπω γυναίκε από το να γίνουν μητέρε, αλλά το λέω για να σπάσω το κοινωνικό στερεότυπο ότι όταν κάνει παιδιά είσαι ευτυχισμένη. Όχι, για να είσαι ευτυχισμένη δεν έχει σημασία αν έκανε παιδιά ή αν δεν έκανε παιδιά, αν έχει άνδρα ή αν δεν έχει άνδρα, αν έχει γυναίκα ή αν δεν έχει γυναίκα, αν κάνει το ένα ή αν κάνει το άλλο. Για να είσαι ευτυχισμένο χρειάζεται να είσαι σε πνευματική ενάργεια και συνεχή πνευματικό αγώνα. Η ευτυχία, η ευδαιμονία δεν εξαρτάται από το τι θα κάνουμε, το οποίο μα είπαν ότι έπρεπε να κάνουμε, αλλά από το να έχουμε καλή σχέση με τα μέσα μας, με τον εαυτό μας και να έχουμε βρει το νόημα της ζωής ο καθένας. Σίγουρα το νόημα της ζωής για όλες τις γυναίκες δεν είναι το να γίνουν μητέρες. Και ακόμα και για αυτές που είναι καλές μητέρες θεωρώ ότι δεν είναι το νόημα της ζωής τους η μητρότητα, είναι άλλος ο σκοπός της ζωής τους και γι' αυτό τα καταφέρνουν και στη μητρότητα, γιατί αν μια γυναίκα θεωρήσει τη μητρότητα ως πανάκια, τότε δεν θα είναι ούτε και καλή μητέρα. Θα είναι υπερβολικά εμπλεκόμενη με το παιδί της, υπερεμπλεκόμενη και κλπ και λοιπά, λοιπά. Στέλνω μια μεγάλη μεγάλη σφιχτή αγκαλιά στις δύο φίλες που έχουν στείλει τον πόνο τους. Σύμπονο. Και σε όλες τις άλλες κοπέλες που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα, μια μεγάλη σφιχτή αγκαλιά σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ματέωση, επειδή η ζωή τους δεν έχει εξελιχθεί όπως τους υποσχέθηκαν τα λαϊκά παραμύθια και η pop κουλτούρα. Shit happens, life happens και είμαστε εδώ σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι για να δουλέψουμε με όλα τα δύσκολα. Και ναι, ένα είναι δύσκολο να είσαι υπογόνιμος. Τι θέση έχει η γυναίκα σήμερα, τι θέση μπορεί να έχει μια υπογόνιμη γυναίκα σήμερα, στην κοινωνία μας, αυτή που θα δώσει η ίδια στον εαυτό της. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Βλέπεις τον εαυτό σου σαν μια μηχανή παραγωγής παιδιών, που αν δεν μπορείς να παράξεις παιδιά, τότε είσαι μια χαλασμένη μηχανή και δεν έχει αξία. Έτσι βλέπεις τον εαυτό σου. Ή βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά. Αυτό είναι το ερώτημα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Φιλιά.